ενέργειες οι οποίες αναδιοργανώνουν το τοπίο της υγείας στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση σύμφωνα με τα όσα τόνισε σήμερα σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης Μίμης Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης τόνισε πως η εξαετής απαξίωση των νοσοκομείων όλης της χώρας με πολιτικές που ακολουθήθηκαν λάβει να ισχύει και πλέον υπάρχει αναδιοργάνωση σε όλους τους τομείς με την προκήρυξη 2.500 θέσεων προσωπικού αλλά και άλλες ενέργειες που θα αλλάξουν γενικότερα το τοπίο. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει μια πρωτοβάθμια οργανωμένη υγεία και μια δευτεροβάθμια τα νοσοκομεία. Και τα δύο έχουν προβλήματα. Το κυριότερο πρόβλημα στην πρωτοβάθμια είναι ότι χρήζει μιας αναδιοργάνωσης και αυτό κάνουμε διότι είναι συγκροτημένη σε μοντέλα της δεκαετίας του 60 και δεν είναι λειτουργικά. Αρκεί να σας πω το ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια υγεία αστικού τύπου στα δύο κύριο αστικά κέντρα της περιφερειακής μας ενότητας που είναι η Πτολεμαϊδα και η Κοζάνη. Έτσι. Αυτό γίνεται, συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσον αφορά τα νοσοκομεία υπάρχει μια εξαετής απαξίωσή τους, προσπάθεια απαξίωσής τους και οικονομικά και σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού και σε επίπεδο θεσμικό. Αυτά και τα τρία πράγματα εμείς έχουμε ξεκινήσει να τα ανατρέψουμε, τα ανατρέπουμε δηλαδή. Δηλαδή τι φροντίσαμε και βρήκαμε και βάλαμε στο φετινό προϋπολογισμό πολλά περισσότερα εκατομμύρια από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια για τα δύο νοσοκομεία. Φροντίσαμε και να έρθουν άμεσα γιατροί επικουρικοί, γιατί είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αλλά και γνωρίζετε ότι έχουν προκηρυχτεί ήδη 2.500 θέσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για όλη τη χώρα, κάτι την αντίστοιχη αναλογία το τι αντιστοιχεί στην περιοχή μας. Και τρίτον, διαμορφώσαμε με το πρόσφατο νόμο για την υγεία το θεσμικό πλαίσιο όπου μπορούμε όλες τις αδικίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα να τα αντιμετωπίσουμε με ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο. Άρα τα τρία που έπρεπε να κάνουμε τα κάναμε. Τοποθετούμενος στο θέμα και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης είπε πως για την Κοζάνη νομαρχιακό νοσοκομείο είναι το Μαμάτσιο, ενώ η πρόταση της περιφέρειας είναι το Μποδοσάκι νοσοκομείο να εξελιχθεί με κλινικές ειδικού σκοπού όπως η δημιουργία ογκολογικής κλινικής. Εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει και προεκλογικά και μετεκλογικά και σε όλους τους τόνους και έχουμε πει το εξής, ότι θα πρέπει στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, νομαρχιακό νοσοκομείο είναι της Κοζάνης, το οποίο θα θωρακιστεί πρωτίστως και σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη του Μποδοσάκιου σε ένα νοσοκομείο περιφερειακό ή πανεπιστημιακό. Δεν μπορεί να γίνει, το ξέρετε, γιατί πρέπει να υπάρξει ανάλογη σχολή από το Πανεπιστήμιο. Μπορεί όμως να γίνει σε συζητήσεις που γίνανε και με τον αρμόδιο υπουργό, ειδικού σκοπού που θα έχει εξειδικευμένες κλινικές που τις έχουμε ανάγκη, όπως είναι η ογκολογική, η πνευμονολογική. Και θυμίζω ότι το 2012 η ΔΕΗ ήθελε να χρηματοδοτήσει μια τέτοιου είδους κλινική. Υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπορούν να πλαισιώσουν αυτές τις προσπάθειες. Το θέμα είναι με ενότητα και τεκμηρίωση να πορευτούμε. Ο κ. Καρυπίδης επανέλαβε την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αποδέσμευση κονδυλίων μέσω του τοπικού πόρου προκειμένου να έρθουν επικουρικοί γιατροί στα νοσοκομεία. Πρόταση την οποία επικρότησε και ο κ. Δημητριάδης, τονίζοντας πως έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό και εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία και τονίζω, αν και δεν μας ανήκει η αρμοδιότητα, όσο μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, γιατί πρέπει πρωτίστως να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και γι' αυτό διαθέτουμε και δυνάμεις και πόρους. Και είναι η τελευταία πρόταση ότι αν υπάρχουν δυσκολίες γραφειοκρατίας κτλ., να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις, να διαθέσουμε και πόρους από τον τοπικό πόρο, έτσι ώστε να στελεχώσουμε όλες τις κλινικές της περιφέρειας με επικουρικούς γιατρούς. Η πρόταση έχει γίνει ήδη αποδεκτή από το Υπουργείο. Υπήρξε και μια σύσκεψη όπου εκπροσωπήθηκε η περιφέρεια από τον κύριο Γιαννακίδη με τη συμμετοχή των βουλευτών. Το βλέπει θετικά ο Υπουργός και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Ενσωματώνουμε κάθε καλή ιδέα όπως αυτή της περιφέρειας που στηρίζει τη δημόσια υγεία στην περιοχή μας και τα νοσοκομεία και είμαστε αυτή η κυβέρνηση και αυτοί οι βουλευτές που θα κάνουμε τα πάντα ώστε η δημόσια υγεία να παραμείνει ένα αγαθό και να διευρυνθεί προς το καλύτερο. Βεβαίως. Ήδη έχουν έρθει αρκετοί και σας είπα ότι πρόκειται να έρθουν άλλοι περίπου 50 γιατροί σε διάστημα περίπου ενός έτους.